προβολή δηλώσεων λοιπόν επιχειρήσεις και εργοδότες από 7 Εβδόμου του 2020 έως και 15 Εβδόμου για τις επιχειρήσεις αυτό, ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν τις δηλώσεις από 7 Εβδόμου έως 21 Εβδόμου. Και έχουμε βεβαίως και ορθές επαναλήψεις, διευκρινιστικές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αυτό το ορθές επαναλήψεις που βλέπετε και, ναι. και ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας που επιτέλους ναι. άκουσαν στο Υπουργείο, είναι το πρώτο πράγμα που άκουσαν από εμάς, ζητώντας τη δυνατότητα σε κάθε έντυπο που υποβάλλεται, προκειμένου κανείς πραγματικός δικαιούχος να μην χάσει τα χρήματα από ένα λάθος στο IBAN, από ένα ανθρώπινο λάθος. Στον συνάδελφο που θα υποβάλει το αίτημα μέσα στην πίεση, όλοι αυτοί. Οπότε σε αυτό το πακέτο μέτρων έχουν προβλεφθεί ορθές επαναλήψεις για όσους από τους εργαζόμενους, για όσους από τις επιχειρήσεις, για όσους από τους λογιστές κάτι συμπληρώσουν λάθος γύρω από αυτό. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των πληρωμών, ερχόμαστε σε δεύτερη φάση. Κάνουμε τις ορθές επαναλήψεις, διορθώνουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις και αμέσως μετά έρχεται η πληρωμή. Αμέσως μετά έρχεται η πληρωμή. Πληρωμή, η οποία είπαμε 27-28. 27-28 πάμε μετά. 27-28 μετά Ιουλίου. Μετά τις ορθές επαναλήψεις, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ 27-28 Ιουλίου, ημερομηνίες πληρωμών για τις αναστολές του Ιουνίου. Για αναστολές εργασίας του Ιουνίου. Εργαζόμενος δηλαδή που δεν εργάστηκε τον Ιούνιο θα πληρωθεί από 17 Ιουλίου σίγουρα και πιθανότατα 27-28 Ιουλίου. Και με την αίρεση ότι η τράπεζα δεν έχει βαλέρο, ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, να πάμε τέλος Ιουλίου. Ουσιαστικά πάμε για τέλος Ιουλίου, ένα μήνα μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νέα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Χριστοφοράκη. Θέλω την τοποθέτησή σας, θέλω το σχόλιο σας, τα οποία ανακοινώθηκαν για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Και θα αφορούν βεβαίως το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου που έρχονται. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων. Ναι. Πριν αρχίσουμε να τα βλέπουμε ένα και ένα. Είναι τα 32 εκατομμύρια τα οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ή εντάσσονται μέσα είναι, σε αυτό το πακέτο. Είναι μέρος των 32 μέρος. Εκατομμυρίων. Μέσα σε αυτά, μέσα από αυτά τα χρήματα, μάλλον μαζί με αυτά τα χρήματα πάμε στα 32 εκατομμύρια που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και πάμε να βλέπουμε σιγά σιγά και ένα-ένα αναλυτικά τα να πούμε, σημεία. Πριν ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε, επειδή δεν θα κουραστώ να το λέω μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, ναι. ότι βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, δηλαδή βρισκόμαστε στο στάδιο της ανακοίνωσης και του δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Επειδή ήδη σήμερα είναι τέτοια η αγωνία του κόσμου που σε όλα τα λογιστικά γραφεία για αυτά τα μέτρα υπήρξαν τηλέφωνα να γίνουν αιτήσεις. Καταλάβετε την αγωνία του κόσμου. Να το πω και από το βήμα που μου δίνετε ότι είναι ακόμα σε επίπεδο ανακοινώσεων. Έχουμε δει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και το δελτίο τύπου. Ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Της υπουργικής απόφασης που θα ταξιδικεύσει και το άνοιγμα της όποιας πλατφόρμας εφαρμογής. Τελικά, δηλαδή, εμείς αρχίζουμε να ασχολούμαστε από το σημείο και μετά όπου θα ανοίξουν οι εφαρμοστικές πλατφόρμες. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα εκείνα τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Πρώτον, χορήγηση τρίτου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής κατά το μήνα Αύγουστο, κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν, είναι ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μην μπερδευτούμε με τον δεύτερο κύκλο, το οποίο ξεκίνησαν. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από 15, είναι ο τρίτος κύκλος. Μέσα σε αυτό τον τρίτο κύκλο είναι 1 δις ευρώ ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου. Ναι. Μέσα σε αυτό τον τρίτο κύκλο θα ενταχθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και χωρίς ταμιακή μηχανή. Ουσιαστικά δηλαδή πλέον εντάσσονται το σύνολο των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί λόγω προσωπικού, λόγω ταμιακής για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό λόγο, παρά μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με την μείωση του τζίρου το χαρακτηρισμό τους ως πληττόμενες επιχειρήσεις. Δεν λέω καν, χαρακτηρισμός ως πληττόμενες επιχειρήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η μείωση του τζίρου με διάφορες εξισώσεις που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών μέσα. Είναι δυσεπίλητες για τον πολύ κόσμο για να τις εξηγήσω. Πάντως ουσιαστικά θα πρέπει να τεκμηρεύεται μία μείωση του τζίρου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Επίσης, επέκταση της πρόβλεψης για επιδότηση 60% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο πρόγραμμα συνεργασία και για τους μήνες Αύγουστο και Οκτώβριο, έως Οκτώβριο. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Το πρόγραμμα συνεργασία στην πρώτη του ανακοίνωση εμφάνιζε τεράστια κενά σε σχέση με τις εργοδοτικές φορές. Ναι. Είναι η δεύτερη παρέμβαση που γίνεται μετά την ανακοίνωσή του από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να στηριχτεί. Καλύπτει ασφαλιστικές φορές. Το 60% ασφαλιστικών εισφορών σημαίνει τι για να καταλάβει ο πολλής κόσμος, ότι ο εργαζόμενος που θα μπει στο συνεργασία θα λάβει το 50% του μισθού του.
για το 60% και για το ένα από μήναν 50%. Τα μάθατε, θα παραλάβει το 60%. Το 60% αυτό θα το καλύψει πλέον ο κρατικός προϋπολογισμός και ως ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες από Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Έως Οκτώβριο μάλλον. Επόμενη κάρτα, για να δούμε τι περιλαμβάνουν λοιπόν τα νέα μέτρα. Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο για τις επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Κοιτάξτε, αυτό όπως το διαβάζουμε και όπως εκφράστηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ακούγεται πάρα πολύ καλό. Είναι μια αναφορά ότι, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές για όλες τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενούς τους, που το 51% του το 50% του τζίρου τους πραγματοποιείται το καλοκαιρινό διάστημα, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Οι εποχικές επιχειρήσεις, λοιπόν, όπως είναι γραμμένο, σας λέω ξανά, εγώ θέλω να το δω γραμμένο σε νόμο και να δω και την εγκύκλιο, την υπουργική, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι θα καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών όλων των εργαζομένων που ασχολούνται στον τουρισμό. Και τουρισμό με αυτή την έννοια πλέον δεν είναι μόνο ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία. Έχει δοθεί μια νέα έννοια για τις επιχειρήσεις αυτές, τις εποχικές επιχειρήσεις. Είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που άνω του 50% του τζίρου πραγματοποιείται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν είναι μια νέα έννοια της εποχικότητας που αφορά όμως μόνο τα συγκεκριμένα μέτρα. Πάμε να τα δούμε γιατί έχουμε και ερωτήσεις τηλεθεατών ήδη, κύριε Χριστοφοράκη, για τα υπόλοιπα σημεία. Κάλυψε το επόμενο σημείο, επέκταση της δυνατότητας αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ξενοδοχεία δηλαδή, εποχικά καταλήμματα, τουριστικά γραφεία, αυτά που λέγαμε, λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τις επιχειρήσεις στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Είναι η επέκταση της δυνατότητας αναστολής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ έχει πάλι την ιδιαιτερότητα ότι μέσα πλέον εντάσσει και τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του κωδικού αριθμού δραστηριότητας, ενώ πρώτα είχαμε ξενοδοχεία μέσα μεταφορά. Που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων. Δηλαδή, αν κατάσταση. Ένα μινι μάρκετ, για παράδειγμα. Ένα μινι μάρκετ, ένα χρυσοκοείο. Τα μαγαζιά, τα μικρά μαγαζιά που λειτουργούν μέσα στις μονάδες τουριστικές. Πολλοί κόσμος ίσως δεν το ξέρει. Αυτά είναι μισθωμένα μαγαζιά που λειτουργούν συνήθως στις ατομικές επιχειρήσεις, τα δουλεύουν άνθρωποι. Επεκτείνει λοιπόν τη δυνατότητα των αναστολών, ώστε οι εργαζόμενοι που εργαζόταν σε αυτά τα μικρά μαγαζιά να μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της αναστολής και να λάβουν και αυτή το επίδομα των 534 ευρώ. Πάμε να δούμε το επόμενο σημείο. Το πέμπτο και τελευταίο σημείο, μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Το ακούσαμε, αυτό ανακοινώθηκε και όσο ήταν και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Τουρισμού, εδώ στο νησί μας. Η πρώτη ανακοίνωση έγινε στο προηγούμενο, στο τρίτο πλαίσιο, στο τρίτο πακέτο μέτρων. Πλέον το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και το εξειδίκευσε, αν θέλετε, ακόμα περισσότερο. Μας έδωσε λοιπόν τα ποσοστά που ξεκινάνε από μείωση της προκαταβολής φόρου από 30% και φτάνουν στο 100% για επιχειρήσεις που στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ο τζίρος τους θα είναι μειωμένος σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 άνω του 35%. Μάλιστα. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο σε σχέση με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Λάβετε υπόψη το γεγονός ότι πέρσι πληρώθηκε προκαταβολή 100% από τις επιχειρήσεις. Δεν έχουν. Έρχεται, πού λοιπόν, να πληρώσουν 100% φόρο. Δεν θα έχουν εισόδημα. Δεν θα έχουν εισόδημα για να πληρώσουν 100% φόρο. Είναι ένα μέτρο πάντως που σίγουρα θα δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις που ήτως ή άλλως πραγματικά έχει μειωθεί πάρα πολύ ο τζίρος. Είναι μια αναγνώριση από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο τζίρος στη χώρα αρχίζει να. Μιλάμε δηλαδή για μειώσεις πλέον 35% και 40% στο σύνολο των επιχειρήσεων. Στην περιοχή τη δικιά μας, ιδιαίτερα που είναι καθαρά τουριστική περιοχή, τουριστική και αγροτική, αλλά έχουμε δεδομένο ότι και πέρσι δεν είχαμε καλή χρονιά στα αγροτικά προϊόντα και τουριστική. Φέτος στην Κρήτη αυτό το μέτρο θα δώσει, θεωρώ, μια ανακούφιση στο ταμείο. Ουσιαστικά είναι ταμιακή διευκόλυνση, ταμιακή ανακούφιση που θα δώσει στις επιχειρήσεις και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα. Ερωτήματα πολύ γρήγορα, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χριστοφοράκη. Για την αρχική ημερομηνία έναρξης αναστολής 21 Τρίτου έως 7 Τετάρτου, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης? Ναι, καταλαβαίνω το ερώτημα. Η πρώτη εγκύκλειος που είχε βγει για τις αναστολές
στην BNP την 33η, προβλεπόταν ότι όσες επιχειρήσεις είναι κλεισμένες με εντολή διοικητικής αρχής έπρεπε να υποβάλουν τις αιτήσεις αναστολής έως 31 Τρίτου, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που είχαν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις αναστολών έως 21 Τετάρτου. Αποτέλεσμα ήταν, επειδή εγκύκλειος, όπως θα θυμάστε, το συζητάγαμε και τότε, έδινε μόλις 2 μέρες, δηλαδή βγήκε 26 Μαρτίου ξημερώματα, μεσολαβούς, Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε 30-31 Δευτέρα Τρίτη, γιατί τα λογιστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις έσπευσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις που έλεγαν 31, δηλαδή αυτούς που είχαν κλείσει με εντολή διοικητικής αρχής, και να αφήσουν πολλοί συνάδελφοι, ερμηνεύοντας τον νόμο. Ερμηνεύοντας κάτι λάθος, να αφήσουν για 1η Απριλίου με την ηρεμία που ζήτησα και πριν τις υποβολές για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός και είχαν και πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Ήρθε όμως το Υπουργείο Εργασίας στις 3 Τετάρτου και είπε ότι όσες δηλώσεις αναστολής καταχωρήθηκαν στο Εργάνη με ημερομηνία μετά την 31 Τρίτου, ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των εργασιακών σχέσεων, θα θεωρηθεί ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κάτι που δεν έλεγε πουθενά ο νόμος. Με αποτέλεσμα, πολλοί εργαζόμενοι να έχουν σταματήσει να εργάζονται σε πληττόμενες κυρίως, όχι κυρίως, μόνο σε πληττόμενες επιχειρήσεις, να έχουν σταματήσει να εργάζονται 21, 22, 23 Μαρτίου και να μην είναι δυνατόν αυτό να αποτυπωθεί στις αιτήσεις, να χαθεί αυτό το διάστημα και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους και να δηλωθεί αναστολή τους στις 1 Απριλίου, στις 2 Απριλίου, στις 3 Απριλίου. Για αυτό το διάστημα έχουμε κάνει επανειλημμένα αιτήματα στο Υπουργείο Εργασίας, ούτως ώστε να διορθωθεί και ο μήνας Απρίλιος, να έρθει ο μήνας Απρίλιος να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Πολύ πολύ γρήγορα, ερώτηση τηλεθεατή, και με αυτή θα κλείσουμε. Παράταση για τις δηλώσεις μισθωτηρίων, μισθωτών και εκμισθωτών COVID θα δοθεί? Γιατί φαντάζομαι και όσοι εντάχθηκαν και στο συνεργασία θα τα βρουν σκούρα για μία ακόμα φορά. Αυτό, κύριε Κουμαντάκη, είναι ένα ζήτημα πάλι. Ένα από τα πολλά που ήταν αυτό που λέγαμε από τις σταγόνες που ξεχύλισε το ποτήρι. Τα μισθωτήρια, όλα τα μισθωτήρια, για να καταλάβει ο πολλής κόσμος, έπρεπε να που μέσα στα οποία είχαμε μείωση του 40%, γιατί είτε ήταν έδρα επαγγελματική, είτε επαγγελματική εγκατάσταση ή κυρία κατοικία μισθωτού, ο οποίος είχε ανασταλεί η εργασιακή του σχέση, έπρεπε σε ένα διάστημα καταρχήν 3 ημερών, στην πορεία πήγε μια εβδομάδα, μέχρι πάση περιπτώσει και 1η Ιουλίου, να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στο τάξης ως μισθωτήρια COVID, να εμφανίζουν δηλαδή το μειωμένο μίσθωμα. Αυτό είχε 2 ζητήματα, πολύ πολύ δύσκολα να εφαρμοστικά. Το ένα ζήτημα είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και λόγω ηλικίας και για διάφορους λόγους δεν ειδοποίησαν τον συνάδελφο λογιστή, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ξέρει ότι αυτός, ότι ο μισθωτής του συγκεκριμένου ακινήτου είναι πληττόμενος, άρα λοιπόν έχει τη μείωση του COVID. Ένα ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα που υπήρχε είναι ότι έπρεπε τα μισθωτήρια αυτά, για να τα δει το σύστημα, να είναι ηλεκτρονικά. Υπήρχαν πάρα πολλά μισθωτήρια που ήταν είτε πριν το 2014 και είχαν ισχύσει μέχρι σήμερα, είτε ήταν πάρα πολλά μισθωτήρια που εθιμικά συνέχιζαν μέχρι και σήμερα, συνεχιζόταν η μίσθωση, ενώ είχαν λήξει μέσα στο τάξης. Δεν είναι κάτι που ακούτε πρώτη φορά. Δόθηκε λοιπόν μια προθεσμία μέχρι 1η Ιουλίου να γίνουν νέα μισθωτήρια, που απαιτούσαν όμως πιθανότητα ενεργειακά πιστοποιητικά, και όποιος έχει βγάλει ξέρει ότι απαιτείται ένας χρόνος και ένα κόστος και ένας χρόνος. Το διάστημα ήταν εξαιρετικά περιορισμένο και πολλοί δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν το μέτρο το συγκεκριμένο. Η Πομιδά βγήκε σήμερα, έκανε αίτημα για παράταση του χρόνου της πλατφόρμας της συγκεκριμένης. Αναμένεται απάντηση. Θεωρώ ότι στο Υπουργείο δεν θα κοστίσει τίποτα αν η ημερομηνία αυτή μεταφερθεί στην ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του καταναλωτή. Για να δούμε τι θα γίνει και με τα ενοίκια, λοιπόν. Δεν ξέρω αν τελειώσατε. Να πούμε λίγο ότι άνοιξε. Πολύ, πολύ γρήγορα. Ότι άνοιξε ο δεύτερος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, γιατί αυτό που αναφερθήκαμε πριν ήταν ένας τρίτος κύκλος που θα άνοιξει. Που θα άνοιξει. Βγήκε η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή τη 2. Η επιστρεπτέα προκαταβολή τη 2, που είναι επίσης προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Αιτήσεις μέχρι πότε? Αιτήσεις είναι από 15 έως 21, αν θυμάμαι καλά, του μήνα, του Ιουλίου. Έχει επιτόκιο πλέον, είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, 0,34%. Έχει περίοδο χάριτος έως 31/12/21, δεν πληρώνουμε ούτε δόσεις, ούτε τόκους, ούτε τίποτα. Έρχεται μετά από την 1η-1η του 2022 σε 40 μηνιαίες δόσεις η επιχείρηση που θα τη λάβει
να πληρώσει το ποσό που θα λάβει και η δέσμευση που υπάρχει για αυτό την. Δανειακού χαρακτήρα. Έτσι, είναι δάνειο από το ελληνικό δημόσιο, από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η δεύτερη φάση, έχουμε δώσει την πρώτη. Οι δέσμευση που λαμβάνουν οι επιχειρήσει που θα ενταχθούν στο μέτρο συγκεκριμένο είναι να διατηρήσουν το προσωπικό που είχαν την 1η έκτου έως 31 δεκάτου. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να επαναλάβω την έκκληση προς όποιον ακούει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας τη δικιά μας, ότι δώστε μας το χρόνο για να τα κάνουμε όλα σωστά. Γιατί τελικά, αν κάποια στιγμή, όπως καταρρεύσει το τάξ, καταρρεύσουν και οι άνθρωποι που λέγονται λογιστές, γιατί κυρίως άνθρωποι είναι, ας μην μας δίνετε το δικαίωμα στην ασθένεια, ας μην μας δίνετε οδηγίες για το COVID, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανένα σύστημα σε κανένα Υπουργείο, είτε οικονομικών, είτε εργασίας, είτε ακόμα και παιδεία, γιατί και οι εγγραφές σε εμάς γίνονται στα σχολεία. Καθυστερούν τα ποσά να καταβληθούν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις προθεσμίες. Ο κόσμος αναρωτιέται. Θα θυμάστε ότι από εδώ, από το ίδιο στούντιο, είχα και στο παρελθόν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχα πει ότι πρέπει επιτέλους τα Υπουργεία να σοβαρευτούν και να βγάζουν αποφάσεις την ώρα τους και αποφάσεις που να είναι ξεκάθαρες, ώστε να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Είχα αναφερθεί στο γεγονός ότι από τις δηλώσεις του εκάστοτε Υπουργού μέχρι το δελτίο τύπου, μέχρι την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή το νομοθετικό διάταγμα που ακολουθούσε έως την υπουργική απόφαση, ακόμα δε πολύ περισσότερο στις εφαρμοστικές πλατφόρμες πλέον που όλοι μάθαμε να χρησιμοποιούμε και να λέμε, υπήρχε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό, όσο περνάει ο καιρός και όσο πλέον πλησιάζει ο σκοπός που είναι η πληρωμή των δικαιούχων των διαφόρων επιδομάτων, είτε είναι αυτό σε επίδομα αναστολής σε εργαζόμενους, είτε είναι επίδομα ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με εντολή διοικητικής αρχής, πρώτη ή δεύτερη φάση, αρχίζουν να φαίνονται τα προβλήματα που εμείς από την αρχή είχαμε πει και όμως δυστυχώς δεν μας άκουγε κανείς. Εξ αρχής όλος ο μηχανισμός είχε θέματα, είχε θολά σημεία. Σπεύσατε εσείς βέβαια να βοηθήσετε με τις διευκρινιστικές σας, εσείς τους ίδιους τους φορολογούμενους, αλλά τελικά διευκρινίσεις από το Υπουργείο, τι και αν ήρθαν, νομίζω δεν δούλεψαν, δεν βοήθησαν. Και πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε, ότι λέγαμε προηγουμένως, ότι τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζεται και ένα σοβαρό θέμα με τη λειτουργία του TaxisNet. Το TaxisNet στο τελευταίο διάστημα, και όταν λέμε το τελευταίο διάστημα, το πλησιάζει πλέον μήνα, που ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχει ένα τετράωρο με πεντάωρο στη διάρκεια της ημέρας που είναι ανέφικτη οποιαδήποτε υποβολή. Και κοιτάξτε, όταν λέμε TaxisNet, επειδή πολύ πάει το μυαλό τους μόνο σε φορολογικούς. Σε ζητήματα φορολογίας, φορολογικές δηλώσεις, οτιδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις. Ναι. Επειδή οι κωδικοί του TaxisNet πλέον έχουν αποδειχτεί ότι είναι οι πιο επιβεβαιωμένοι κωδικοί, χρησιμοποιούνται και σε όλες τις πλατφόρμες που κατά διαστήματα δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση οποιοδήποτε σκοπού. Άρα λοιπόν, όταν το TaxisNet είναι κάτω, έχει πέσει ο σερβερ του TaxisNet ή υπολειτουργεί ο σερβερ του TaxisNet, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία άλλη πλατφόρμα, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει η διασταύρωση που απαιτείται, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν, εκτός των φορολογικών, είναι έξω το ΙΚΑ, είναι έξω ΕΦΚΑ, είναι έξω όλες τις πλατφόρμες. Και έρχεται αυτό να επιτείνει ακόμα περισσότερο τη δικιά μας αγωνία, να εξαντλήσει ακόμα περισσότερο την υπομονή μας, την ήδη εξαντλημένη υπομονή μας, εμάς φοροτεχνικούς. Πόσες φορές έχετε βγει στους δρόμους το τελευταίο διάστημα, κύριε? Είμαστε ένας κλάδος που παραδοσιακά δεν είμαστε. Και δικαίως. Δεν είμαστε ο κλάδος που θα βγει στον δρόμο. Θυμάστε ότι έχω πει πολλές φορές και από εδώ και όπου μου δίνεται βήμα, δημόσιο βήμα, ότι οι φοροτεχνικοί κλήθηκαν σε αυτή τη φάση να δείξουν και ένα, αν θέλετε, και μια κοινωνική ευαισθησία και να στηρίξουν, παρά το γεγονός ότι είχαμε COVID, την κοινωνία μέσα από τα μέτρα που όλα τα μέτρα πέρασαν από το γραφείο μας. Χρειάστηκαν για να απομνημονευθούν οι 624 πλέον εγκύκλιες αποφάσεις που έχουν βγει, για να τις μάθουμε, να τις κατανοήσουμε και πολλές φορές να τις ερμηνεύσουμε εμείς, γιατί ήταν τουλάχιστον δυσερμήνευτες, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα και πολλές φορές παίρναμε και πρωτοβουλίες πάνω στην ερμηνεία κάθε εγκυκλίου. Αναγκαστικά, γιατί έλεγε η προθεσμία και εμείς έπρεπε να υποβάλουμε και κάποια πράγματα ήταν ακόμα θολά σαν σημεία. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, θεωρώ ότι η κοινωνία το έχει αποδεχτεί και γι' αυτό είναι και δίπλα μας όλο τον καιρό. Όμως πλέον, ξέρετε, πάνω σε αυτό που λέγαμε για την πλατφόρμα, όταν οι πλατφόρμες, οι μηχανές δηλαδή, που στηρίζουν όλο το εγχείρημα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, τόσο προς τον COVID, όσο και προς τη φορολογία, αρχίζουν και φωνάζουν, δεν αντέχουμε άλλο. Και κρασάρουν. Και κρασάρουν, και κρασάρουν 4-5 ώρες την ημέρα. Πόσο λογικό είναι να ζητάς από ανθρώπους να εξακολουθούν να δουλεύουν στους ίδιους ρυθμούς, διαρκώς επαναλαμβανόμενους
από τις 10 Μαρτίου μέχρι σήμερα. Οπότε αναγκαστήκαμε δεύτερη φορά, πέρα από τις 18 Ιουνίου που είχαμε κάνει την πρώτη εκδήλωση, την πρώτη αποχή κάναμε και μια αποχή 2-3 Ιουνίου, ιδιαίτερα επιτυχημένη θα έλεγα, αν κρίνουμε από την πορεία των υποβολών, φωνάζοντας στο Υπουργείο 4-5 βασικά αιτήματα, που όλα μαζί συνοψίζονται σε δύο λέξεις. Αξιοπρέπεια στην προσωπικότητα, στον επαγγελματισμό και στην επιστημονικότητά μας, δώστε μας το χρόνο δηλαδή, να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, να δουλέψουμε σαν άνθρωποι και να λειτουργήσουμε ως επιστήμονες, αφού κατανοήσουμε τις εγκυκλίες που εσείς αποφασίσετε να βγάλετε και εμείς θα τα εφαρμόσουμε. Αυτό όλο μαζί το βάζουμε στη λέξη αξιοπρέπεια. Και επαρκεί χρόνο, ούτως ώστε να υποβληθούν όλες οι υποχρεώσεις, είτε φορολογικές υποχρεώσεις είναι αυτές, είτε σχετίζονται με επιδόματα, σε χρόνους ικανούς για ανθρώπινες αντοχές. Είναι αδιανόητο να συζητάμε σήμερα, ο μήνας σήμερα έχει 6 Ιουλίου. Απομένουν μέχρι τις 29-22 εργάσιμες μέρες. Απομένουν 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και δεν έχουν υποβληθεί. Και ξέρετε, κατά βάθος είμαστε λογιστές, σπουδάσαμε οικονομικά, δεν σπουδάσαμε να συμπληρώνουμε πλατφόρμες. Η μεγάλη μας αγωνία για τους πελάτες μας είναι να υποβληθούν σωστά οι φορολογικές δηλώσεις για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα όμως για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, για να υποβληθεί μια δήλωση επιχείρησης, απαιτούνται να γίνουν πολύ συγκεκριμένες λογιστικές εργασίες, λογιστικές επαληθεύσεις, ούτως ώστε να υποβληθεί η δήλωση και ο φορολογούμενος να πληρώσει το φόρο που πρέπει να πληρώσει ή να λάβει την επιστροφή που πρέπει να λάβει. Είναι αδύνατο να ζητάμε να υποβληθούν 125.000 φορολογικές δηλώσεις ημερησίως και διάστημα, μέσα σε όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε αν θα δοθεί και παράταση, έτσι. Για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν μιλάμε για παράταση πλέον. Δηλαδή, ναι, δεν έχει να κάνει. Σίγουρα. Βγαίνω, ξέρετε ότι φωνάζω σε αυτό. Από τα ρούχα σας. Δεν είναι παράταση πλέον. Μιλάμε για μια. Ένα επαναπροσδιορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σε χρόνο τέτοιο που οι άνθρωποι που λέγονται λογιστές να έχουν τις ανθρώπινες αντοχές να τις υποβάλουν. Λοιπόν, πάμε στο συνεργασία. Ναι. Έτσι, γιατί μας ακούει ο κόσμος και σίγουρα θέλει να μάθει τι γίνεται με το πρόγραμμα που εντάχθηκαν η πλειονότητα των Ελλήνων εργαζομένων από τις 15 Ιουνίου και έπειτα. Δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα, δεν έχουν πιστωθεί. Όλοι αναρωτιόνται, έχουμε εμείς κάποιες σχετικές κάρτες να κατατοπίσουμε λίγο τον κόσμο, να κάνουμε λίγο πιο απτό όλο αυτό το στοιχείο του πότε τελικά θα καταβληθούν τα χρήματα, τα 534 ευρώ και όχι μόνο, αλλά τι γίνεται και με τις προθεσμίες, κύριε Χριστοφοράκη, να μας εξηγήσετε. Πάμε να δούμε την σχετική κάρτα για το μήνα Ιούνιο τουλάχιστον, που αφορά το μήνα Ιούνιο. Για να δούμε. Θα τη βρούμε, φίλες και φίλοι. Να πάμε ευθύς αμέσως. Δεν την έχουμε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχω την εντύπωση ότι 16 με 17 Ιουλίου τότε θα γίνει η πρώτη καταβολή. Η πρώτη καταβολή, πρόκειται για την πρώτη καταβολή. Θυμάστε ότι όταν πρωτοβγήκε το πρόγραμμα συνεργασία, ότι είχαμε πει ότι έχει κενά, δεν θα περπατήσει, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία παρά τη βελτίωση, την πρώτη βελτίωση που ήλθε από το Υπουργείο Εργασίας με την κάλυψη του 60% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το διάστημα που δεν εργάζονται. Παρ' όλα αυτά έχουν υποβληθεί περίπου στα 3.500 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα συνεργασία. Γεγονός σημαίνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν το αγκάλιασε. Δεν το αγκάλιασε γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεν έφτανε αυτό. Ήρθε και η καθυστέρηση στην πληρωμή πλέον των δικαιούχων του προγράμματος συνεργασία. Φανταστείτε ότι για το μήνα Ιούνιο θα πάει 16 Ιουλίου, η πληρωμή στους εργαζόμενους της πρώτης δόσης 16-17. Και επειδή η εμπειρία πλέον έχει δείξει ότι η ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο, μην τη δένουμε και κόμπο, πάει 2-3 μέρες πιο πίσω, ανάλογα το τραπεζικό ίδρυμα, ανάλογα το Βαλέρ, θα έρθουν οι εργαζόμενοι λοιπόν να λάβουν τα χρήματα προς το τέλος Ιουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πλέον το ως μέτρο, δεν είναι πλέον και τόσο ελκυστικό ακόμα και για τους ίδιους εργαζόμενους.